κυρία Παγώνη, δεν είναι και πολύ εικόνα lockdown. Τώρα σε φάση lockdown να συμβαίνουν αυτά, πάντως είναι απαράδεκτα. Τέτοιες εικόνες θα περιμένουμε, θα ξαναγίνουμε. Όπως γνωρίζετε ότι μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Θα ξαναγίνουν και τέτοιες εικόνες. Από εδώ και πέρα όμως θα προσπαθήσουμε όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί, να εφαρμοστούν τα μέτρα και αυτό που μας ανησυχεί. Πώς έχουν πολλές τρύπες αυτά τα νέα μέτρα, κυρία Παγώνη? Πάντα το βλέπω σήμερα και στην εφημερίδα τα νέα. Κοιτάξτε εδώ, οι 8 μαύρες τρύπες της καραντίνας νούμερο 2. Και αναφέρεται η εφημερίδα σε αθλητικές διοργανώσεις, κάποια που επιτρέπονται, ότι τα SMS δεν έχουν χρονικό όριο. Ότι σε αυτές τις καταστάσεις πάντα θα υπάρχουν και τέτοια περιστατικά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αυτό που μας ανησυχεί όμως, αν είδατε, είναι ότι έχουμε θανάτους πάρα πολλούς καθημερινά. Και είχαμε σχεδόν 70 μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρία Παγώνη. Είναι μέσα σε 2 μέρες πάρα πολύ οι θάνατοι. Βέβαια, ο μέσος όρος ηλικίας είναι αρκετά υψηλός, μεγάλος. Αυτό θα συνεχιστεί αυτό, κυρία Παγώνη. Για πόσες μέρες θα βλέπουμε να ανεβαίνει ακόμα η πανδημία? Η πανδημία μέσα στο δεκαήμερο οπωσδήποτε θα ανεβαίνει. Ένα δεκαήμερο ακόμα? Ναι. Μετά το δεκαήμερο, μην ξεχνάτε, θα έχουμε και τις παραμονές τα αποτελέσματα που θα είναι στο δεκαήμερο. Α, το χαμό που έγινε την Παρασκευή, λέτε. Που έγινε πολλοίς κόσμος και αυτό που παρατήρησα ειλικρινά πλέον, λυπάμαι ότι δεν έχουμε μάθει πλέον πώς θα βάζουμε τη μάσκα. Οι άνθρωποι οι οποίοι φορούσαν μάσκα ήταν κάτω από τη μύτη. Mm-hmm. Αυτούς που, τις εικόνες τουλάχιστον που δείχνατε. Επίσης, να πιέσετε να καταργηθεί. Δεν είναι σε ευρεία χρήση να καταργηθεί η προσωπίδα αυτή που είναι το κενό από κάτω. Αυτή το είπαμε. Πιέστε κι άλλο. Μαζευτεί, ρε παιδιά, αυτό. Δεν είναι. Εγώ έχω μηνύματα άνθρωποι που το βλέπουν. Το έχω δει και εγώ. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν προστατεύονται με αυτή την. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε στα πόσα κρούσματα στο πικ αυτή τη ιστορία, κυρία Παγώνη? Κοιτάξτε, θα ξεπεράσει τι 3 και μετά θα αρχίσει μία, κανά 2 μέρες περίπου θα υπάρχει ευθεία και μετά θα αρχίσει μείωση. Καλά, θα αντέξει το σύστημά μας εκεί, γιατί η αγωνία όλων σας από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μα γι' αυτό γίνανε όλα αυτά, γιατί το σύστημα δεν μπορούσε να αντέξει τώρα. Αυτή ήταν η αλήθεια, το είπε και ο Πρωθυπουργός, τον ακούσατε, ότι λόγω της πίεσης του συστήματος υγείας, γι' αυτό δεν μπορούμε και πρέπει να πάρθουν τα μέτρα. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Επειδή σας πήγαινε πολύ καλά ο Άρης τώρα, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια και θα επιστρέψουμε αυτό. Σε αυτό. Ναι, κυρία Αναστασοπούλου, δεν μπορούμε να πάμε σε άρση των μέτρων αν δεν πέσουμε κάτω από τα πόσα κρούσματα τη μέρα, για να το πούμε απλά. Κοιτάξτε, τουλάχιστον να έχουμε 500 κρούσματα εκεί, 300 με 500. Σίγουρα τριψήφιο πάντως. Τριψήφιο, δεν το συζητάμε για τετραψήφιο. Και μετά σιγά σιγά και αυτά θα γίνουν σταδιακά. Δεν σημαίνει ότι πατάς ένα κουμπί και την άλλη μέρα βγαίνουμε. Δηλαδή 30 Νοεμβρίου τελειώνουμε ή όχι? Αισιόδοξος. Αισιόδοξος. Αυτό πρέπει να πείτε, κυρία. Μπράβο, μπράβο, Δημήτρη, τη αισιόδοξία σου. Να ακούσουμε την κυρία. Μια καλή κουβέντα, επιτέλου. Συνήθω είσαι εσύ αισιόδοξο. Κύριε Μπορδοσάκη, είσαστε πολύ επιθετικό μαζί μου. Άρα, θέλω να μείνουμε κανένα χρόνο μέσα, κυρία Παγώνη. Θέλω να κλειδωθούμε μέσα κανένα χρόνο. Όπω λέω, το δεκαήμερο τελειώνει, αρχίζει. Το δεκαήμερο τη κυρία Παγώνη τελειώνει 22 Κυριακή. Εντάξει, έχω το ημερολόγιο. Σήμερα είναι 9. Μια εβδομάδα έως 15. Ναι, δεν σημαίνει, και άλλη μια εβδομάδα έως 22. Εάν βάλει 7 μέρες, εάν βάλει και μια πορεία Πολυτεχνείου στον διάμεσο, βλέπω. Απλώς ένα. Επειδή. Θα γίνει λέω, πορεία. Ορίστε. Ακούω. Το είπα, κουκουέ οργανώνεται πάντως. Το κουκουέ είπε θα πάει με μάσκες, ο Ανταρσία είπε. Και με αποστάσεις. Και νομίζω ότι το έχει πει και ο αυτός. Και ο άλλος. Ο γίγας της πολιτικής, που είχε κάτι με τα οικονομικά, όπως τον εννοώ εκείνος, ο αρχηγός. Ο Βαρουφάκης. Ναι, νομίζω έχει πει κάτι τέτοιο ο αρχηγός. Λοιπόν, δεν απαγορεύονται δηλαδή συγκεντρώσεις. Δεν απαγορεύονται. Αυτό δεν το ξέρω, θα μας πει η κυβέρνηση. Άρα ή θα λες ότι μετά τις 2 εβδομάδες από εγώ λέω πάλι εβδομάδα κάτι με το οποίο εμείς οι δύο τσιτώνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι η ατομική ευθύνη. Δηλαδή, ξέρω με την ατομική ευθύνη δεν μπορείς να αποδώσεις ευθύνες στο κράτος, ούτε στην κυρία Παγώνη, ούτε στους γιατρούς. Mm-hmm. Η ατομική ευθύνη αφορά εσένα, τον εαυτό σου. Εσύ κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη και λες, το πάω καλά, δεν τα πάω καλά. Άρα, όσο δεν σοβαρευόμαστε, τόσο θα παρατείνεται και θα έρχεται η κυρία Παγώνη εδώ και θα λέει στο άλλο δεκαήμερο θα επιγραμμίσει και θα κάνει και θα ράνει. Κυρία Παγώνη, λοιπόν, πιθανή εγώ την βλέπω παράταση. Γιατί δεν μπορώ την απίθεση του κυρίου Πορτοσάντε που έχει πρωί. Καθόλου εγώ τα δεδομένα λοιπόν, λέω, με το ημερολόγιο είμαι εδώ. Εάν τηρήσουμε τα μέτρα όλα. Έχεις ημερολόγιο εκεί.
αυτή είναι η πραγματικότητα. Ημερολόγιο, παιδιά, δείξτε το ημερολόγιο. Σημειώνει τις μέρες. Μα δεν κάνω πλάκα. Σας λέω, άνοιξα το ημερολόγιο. Το δεκαήμερο λέω ότι τελειώνει. Θα με έχεις τον τοίχο από εδώ και πέρα. 22 Κυριακή. Βάλε μια υπενθύμηση εκεί στις 22 παγώνει. 22 τελειώνει το δεκαήμερο. Που θα πηγαίνει πάνω. Και 10 του μηνός βάλε Σαριγιάννης. 10 του μηνός. Δεν θα ξανάρθω μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Να σας πω, μπορεί να πάρει παράταση το lockdown, κυρία Παγώνη. Εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν θα πάρει παράταση. Ναι, τι σημαίνει δεν πάνε καλά τα πράγματα. Να σας πω και κάτι, ένα λεπτό. Εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, φυσικά θα πρέπει να πάρει παράταση. Και να πούμε το εξής. Μην ξεχνάτε ότι στα νοσοκομεία δεν είναι COVID. Εσείς όλοι εδώ μιλάτε για COVID. Στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, ενώ την πρώτη περίοδο, το Μάρτιο, ο κόσμος δεν ερχόταν, είχε μειωθεί, δεν γινόταν πολλά χειρουργία, δεν γινόταν. Τώρα ο κόσμος στα νοσοκομεία έρχεται κανονικά ο νοκόμος. Γιατί, αφού έχουν σταματήσει τα χειρουργία. Όχι, ποιος σας είπε, στην Αττική. 80% όχι, δεν είπανε. Όχι, όχι, όχι. Τα χειρουργία όχι, δεν έχουν σταματήσει στην Αττική και το έχουμε πει και εδώ. Μάλιστα. Και δεν έχουν σταματήσει γιατί δεν μπορούμε οι άνθρωποι αυτοί να περιμένουν πάλι να μπουν σε λίστες κλπ. Τη στιγμή που μπορούμε να τα κάνουμε και να τους εξυπηρετήσουμε. Τα τακτικά χειρουργία γίνονται δηλαδή, τώρα που μιλάμε. Γίνονται κανονικά στα πώς γίνονται, κυρία Παγώνη, μας στην Αττική γίνονται κανονικά. Δεν είχαν πει 80% μείωση στα τακτικά. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μας παρακολουθείτε. Τώρα τι είχαμε ζητήσει να σταματήσει αυτό, γιατί εμείς μπορούμε να προχωρήσουν στην Αττική και τονίζω τα χειρουργία. Προχωρούν τα χειρουργία μέχρι εκεί που θα μπορούμε. Μάλιστα. Και μέχρι εκεί που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Γιατί αν ξεκινήσουμε πάλι τις απέραντες λίστες των χειρουργείων και να περιμένει ο κόσμος πότε θα χειρουργηθεί. Θα φρακάρει το σύστημα. Και μετά, να σας πω και κάτι άλλο. Πολλά χειρουργεία μπορούν να τα λέμε τακτικά, αλλά μπορούν να, πάνε, να γίνουν επίγοντα. Αυτό μην το ξεχνάει κανένα. Αφήνοντάς τα στον χρόνο. Ακριβώς. Λοιπόν, περιμένετε τώρα. Μισό, υπάρχει και μια ενδιαφέρεια σας. Πόσοι χιλιάδες βγήκαμε από την Παρασκευή έξω. Τι πόσο, όλος ο λαός. Δεν υπάρχει πόσο. Μπράβο, αυτή είναι όλα εντάξει. Εκεί τώρα. Τι είπε, να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Σε ένα δεκαήμερο θα δούμε τα αποτελέσματα. Μετά αυτοί πρέπει να ξανάρθουν μέσα. Πόπο, σήμερα με έχει ζεστεί στον τοίχο. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω, δεν είπε. Για ρεαλισμό μιλάτε. Κυρία Παγώνη, είστε. Έχω πέσει έξω, κύριε Πορτοσάλτα, από αυτά αυτό που σας έχω πει. Είστε η φωνή του ορθολογισμού, λοιπόν, αυτό λέω. Από εκεί και πέρα. Εγώ σας συγχαίρω. Ο Άρης υπέρσασε. Σας συγχαίρω καιρό τώρα. Η φωνή του ορθολογισμού, πείτε τα. Πείτε τα. Από εκεί και πέρα. Κυρία Παγώνη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Πριν από λίγο ο καθηγητής ο κύριος Σαριγιάννης μας μίλησε για αυτό το μοντέλο των εναλλασσόμενων lockdown. Δηλαδή 21 μέρες μέσα, 14 μέρες έξω. Έχει ήδη ξεκινήσει και συζητιέται. Πώς σας φαίνεται αυτό? Κανονικά έξω. Κανονικά, με κάποιους περιορισμούς, με μάσκες εννοείται βέβαια. Εννοείται με μάσκες και αποστάσεις, μόνο αυτά τα μέτρα και μετά. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω άποψη, κύριε οικονόμου, γιατί δεν μπορώ να το φανταστώ πώς θα είναι αυτό το μοντέλο. Γιατί βγαίνοντας έξω όλοι μετά, τα πράγματα σημαίνει συνωστισμό, σημαίνει μέσα μαζικής μεταφοράς όλοι μαζί. Άρα επάνω, να μείνουμε μέσα, λέτε, για όσο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αποδώσει, δεν έχω άποψη. Αλλά υπάρχει και μια οικονομία. Ο οποίος ασχολείται περισσότερο, κυρία έχει Παγώνη, τη δική του άποψη και μπορεί να είναι σωστή. Πρέπει δεν να ξέρω. Βλέπουμε όλες τις πλευρές. Εγώ βλέπω εδώ την εφημερίδα των συντακτών, η οποία έχει σήμερα τα στοιχεία της απασχόλησης. Και μιλάει για τους χιλιάδες εργαζόμενους, τα εκατομμύρια τα δισεκατομμύρια που χάνονται. Εδώ κοιτάξτε. Τις επιχειρήσεις που κλείνουν. Κοιτάξτε εδώ αυτές τις μαύρες λίστες. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο θα αντέξει η κοινωνία, η αγορά, η οικονομία, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις. Δεν αντέχει. Αλλά μεσάς να λέτε όλοι να κλειδωνόμαστε μέσα αιωνίως. Κύριε οικονόμου, δεν είπαμε όμως όλοι ότι η προτεραιότητα έχει υγεία. Ναι, μένω και μετά η οικονομία, έτσι δεν είναι? Εσείς όμως, να βρεθεί μια ισορροπία, αυτό λέμε. Εσείς λέτε, κυρία Παγώνη, να δούμε μέχρι πότε θα φτάσει αυτό το lockdown τώρα. Να δούμε πώς θα είναι τα αποτελέσματα του lockdown και μετά στα διακή άρση των μέτρων. Να το δούμε. Η άρση των μέτρων θα γίνει σταδιακά, κυρία Αναστασοπούλου. Δηλαδή, θα ξεκινήσει σιγά-σιγά τις πρώτες μέρες. Κάποια μέτρα τα οποία να ανοίξουν τα μαγαζιά. Δηλαδή, 30 Νοεμβρίου θα σταματήσουμε και θα μπούμε σε μια νέα φάση, ή θα συνεχιστεί το lockdown? Θα μπούμε σε μια φάση με περιορισμό. Δηλαδή, με τις μάσκες, με τις αποστάσεις, χωρίς συνωστισμούς, χωρίς όλα αυτά. Αν δεν πάρουμε παράταση, λέμε τώρα, έτσι. Αν δεν πάρουμε παράταση. Μπορώ να πω πάνω σε αυτό. Εσένα, πες μας και τη γνώμη σου, Άρη, για αυτό το, τα εναλλασσόμενα lockdown, αυτό το ακορντεόν, τέλος πάντων. Είναι λίγο τρενάκι του τρόμου για την οικονομία αυτό, έτσι. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Πρέπει να σκεφτεί η κυβέρνηση το εξής. Τα ανοιχτά, το έκαναν στη Γαλλία, τα ανοιχτά σούπερ μάρκετ δεν πρέπει να πουλούν τα πάντα. Δηλαδή.
Δηλαδή, πρέπει να κοπούν. Τα σούπερ μάρκετ θα πουλούν τα βασικά που χρειαζόμαστε. Υπάρχει για... Υπάρχει θέμα με τα χριστουγεννιάτικα. Βεβαίως, δεν μπορεί να τα πουλάει στο σούπερ μάρκετ. Αυτά πρέπει να έρθει απαγόρευση. Τώρα που θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης, θα του πείτε. Στη Γαλλία ο Μακρόν απαγόρευσε στα σούπερ μάρκετ να πουλούν τα όλα. Δεν μπορεί να πηγαίνει να παίρνει φανελάκι και βιβλία και χαρτικά. Και το ένα και το άλλο. Θα πάρεις από το σούπερ μάρκετ τα βασικά. Το ριζάκι για να φας. Να το κρεατάκι, εν πάση περιπτώσει, ότι παίρνει υπάρχει και ο κρεοπόλη. Τρόφιμα δηλαδή. Μόνο. Τα βασικά. Τα βασικά. Απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτό και είπε ότι για να γίνει αυτό χρειαζόμασταν τρεις εβδομάδες για να μπορέσουμε να διαγράψουμε κωδικούς. Ναι. Γιατί να τα σούπερ μάρκετ πουλούν πάρα πολλά. Έχουμε κράτος 95 δις. Να καθίσει το προσωπικό να το κάνει. Τι να κάνω εγώ τώρα, με συγχωρείτε δηλαδή. 95 δις μας κοστίζει αυτό το κράτος. Να, μιλούν οι εργαζόμενοι. Να καθίσει το προσωπικό να διαγράφει κωδικούς. Πρέπει να περιορίσουμε. Μετά θα ανοίξουν. Αυτός που πουλάει τα εξειδικευμένα είδη. Πάει, τον κλείσαμε. Δεν θα κάνει τίποτα, ναι. Τον τελειώσαμε αυτόν τον επαγγελματία. Για μισό λεπτό. Εδώ αυτά, να η αντιπολίτευση. Όταν λέω εγώ ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στη γωνία. Αντιπολίτευση είναι αυτό. Βγήκε να το πει. Καλά τους λέει ο Σιμίτης. Καλά τους λέει ο Σιμίτης και κλαίνε. Κλαίει και το Κινάλ, κλαίει και ο ΣΥΡΙΖΑ και τον βρίζουν από την Αυγή. Επειδή ο Σιμίτης τώρα υποστηρίζει την κυβέρνηση, είναι καλός. Όχι, δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση. Δεν ήταν καλός. Όχι, όχι. Λάθος. Α, και τότε τον έβριζε στο Σιμίτη. Δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση. Ο Σιμίτης είπε η αντιπολίτευση. Τώρα είναι καλός ο Σιμίτης. Με προτάσεις. Ο Σιμίτης είπε η αντιπολίτευση γίνεται με προτάσεις. Όχι με υπουργό κοινής αποδοχής γιατί φοβάται εκλογές. Λοιπόν, κυρία Παγώνη, αλλά ποιο θα βάλει, Πολάκη ή Ξανθό. Εγώ στηρίζω Πολάκη. Και εγώ Πολάκη. Είμαι μέσα για να γίνετε και Παγώνη. Τώρα αμέσως υπουργός Υγείας Πολάκης. Έτσι, να περάσουμε καλά τουλάχιστον. Τώρα για να νιώσεις, για να το νιώσεις καλά. Κυρία Παγωνή, ρωτάω ο κόσμος. Εγώ δεν απαντώ. Και έχω και πολύ καιρό να σας ρωτήσω για το ζήτημα των Χριστουγέννων. Όμως βλέπω ότι δέχεστε ερωτήματα από πάρα πολλούς συναδέλφους και παρουσιαστές εκπομπών. Τι είδους Χριστούγεννα θα κάνουμε φέτος? Χριστούγεννα θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία. Θα στολίσουμε τα σπίτια μας, τα μπαλκόνια μας. Γιατί δεν σας αρέσει η οικογένεια? Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο θα είναι. Ρε, λοιπόν, μέχρι τώρα κάνεις πάρτι με Χριστούγεννα. Πολύ ωραία. Κάτσε ρε φίλε. Συγγνώμη, κάνατε ρεβεγιόν κάθε βράδυ. Ρώτησε τον. Ρωτήστε τον κύριε Παγώνη τι έκανε μέχρι τώρα. Υπάρχει ένα θέμα τώρα. Κάτσε να μας πείτε Χριστούγεννα θα κάνατε. Κάνατε ρεβεγιόν. Εγώ οικογενειακά κύριε Παγώνη, παραδοσιακά, πατροπαράδοτα. Λοιπόν, όλοι απαντάνε που γίνει. Τι κάνουν εκείνοι οι άνθρωποι που δεν είναι όμως ζευγαρωμένοι? Όσοι ζουν εννοείς. Όχι, όχι. Αυτό σας βάζω άλλο ένα θέμα. Ναι. Έχω πάρει επιστολή από ανθρώπους που λένε, δεν έχω τέρι. Ναι. Εγώ τι θα κάνω? Μένουν μαζί, τι κάνουν? Όχι, όχι, δεν μένει μαζί. Γιατί? Δεν έχει τέρι, μένει μόνος του άνθρωπος και είναι αλλού το τέρι. Κύριε Παγώνη, δεν έχετε καταλάβει ότι δεν μπορούμε παρά μόνο ένας που είναι στην οικογένεια, αν είναι μόνος του, κάνει μόνος του. Ότι δεν μπορεί από το ένα σπίτι να πηγαίνει στο άλλο. Τι μόνοι μας? Θέλει να ζευγαρώσουν όλους ξαφνικά. Τον έχει πιάσει το ζευγάρωμα. Δεν ξέρω τι έπαθε. Εγώ λέω τα θέματα. Συγγνώμη. Κοροϊδεύετε, εσείς γελάτε. Όχι, κανένα θέμα. Εγώ δεν έχω ζήτημα, δεν έχω προσωπικό. Ρώτα τη Μαρία που είναι ανύπατριαρή. Έχουμε εδώ μία ανύπατρια. Μας πει τι θα κάνει. Μια χαρά θα μόνη περάσει, μου. Μαρία. Θα πάρω μια γαλοπούλα μόνο μου και μετά θα τι να κάνω με αυτά που λέει η Παγώνη. Λοιπόν, κυρία Αναστασοπούλου, θα στολίσετε το σπίτι σας, τα μπαλκόνια σας, το δέντρο σας. Κυρία Παγώνη, όλα εύκολα τα λέτε εσείς. Γιατί και δεν μετά, είναι εύκολο θέμα. Κυρία Παγώνη, καλό Πάσχα μετά. Ευχηθείτε και καλό Πάσχα. Έχουμε απόκριες. Έχουμε απόκριες, μην τις ξεχνάτε. Α, απόκριες, εκεί είναι ξεφάντωμα τις απόκριες. Μπαλκόνι από μπαλκόνι θα τη δούμε. Τουλάχιστον εκεί φοράμε μάσκες, κυρία Παγώνη. Λοιπόν, εκεί θα φοράσουμε και τις μάσκες και δεν θα μεταδώσουμε τίποτα, το ξέρετε. Ακριβώς, τώρα, γιατί ο Άρης μας δίνει ιδέες σήμερα, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Επειδή ακούμε και κάποια καλά νέα για το εμβόλιο και λοιπά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό, Άρη. Λοιπόν, να πούμε για το εμβόλιο. Μισό λεπτό, περίμενε. Όχι, δεν θα πούμε για το μισό λεπτό πριν από αυτό. Είστε βέβαιοι ότι Πάσχα θα κάνουμε κανονικά φέτος? Όχι, εγώ δεν το είπα αυτό. Α, δηλαδή. Όχι, εγώ δεν είπα ότι θα κάνουμε κανονικά. Δεν είναι τίτλος σήμερα, δεν είναι ειδήσεις. Το Πάσχα όμως είναι το Μάιο. Μισό να μας πει, να μας πει. Το Πάσχα είναι αργά φέτος, κυρία Παγώνη. Το Μάιο, νομίζω, Μάιο. Είπαμε πώς θα πάνε τα πράγματα την επόμενη χρόνια, δηλαδή από εδώ και πέρα, να δούμε πώς θα, αν θα αποδώσουν τα μέτρα, να δούμε. Έχουμε πολλούς δηλαδή, μήνες. Αλλά Αγίου Πνεύματος σίγουρα, έτσι. Κυρία Παγώνη. Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να πάμε μια βόλτα. Να δούμε τι θα είναι. Ναι. Δεν έχετε καταλάβει δηλαδή, κάτι. Μέχρι για τον να ερχόμενο το Μάιο θα έχουμε μέτρα αυτό. Κύριε οικονόμου, αν από το καινούργιο χρόνο
βγει το εμβόλιο το οποίο κάθε χώρα έχει παραγγείλει. Και είναι ασφαλές γιατί ακόμα βρίσκεται στην τρίτη φάση. Ναι. Και δεν έχει τελειώσει αυτή η τρίτη φάση που την περιμένουμε όλοι. Με ανοιχτές τις αγκάλες να δούμε θα υπάρχουν. Μα μέχρι τέλος του χρόνου μας λέτε θα το έχουμε οι αρχές του άλλου. Ένα λεπτό. Στο τέλος του χρόνου. Παράγεται μένα, αλλά δεν έχει τελειώσει ναι. ο έλεγχος. Στο τέλος του χρόνου ελπίζουμε να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες και οι φάσεις. Mm-hmm. Η κάθε χώρα ήδη έχει παραγγείλει ανάλογα με τον πληθυσμό της. Το ποσό που θα πάρει. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρώτα σιγά-σιγά. Ναι, τι νομίζω δηλαδή ο πληθυσμός, ο γενικός πληθυσμός... Θα δει το εμβόλιο και να το κάνουμε όλοι κατευθείαν. Όχι, λέω ο κόσμος πότε θα το κάνει το εμβόλιο, αν όλα πάνε να καλά. Να υπολογίσετε ότι αν όλα πάνε καλά και πραγματικά το εμβόλιο είναι ασφαλές... Η κυρία Παγώνη δεν το κάνει πρώτη. Όχι, κυρία Παγώνη, πρώτη. Ο πρωθυπουργός. Εμεί λέμε πότε θα το κάνουμε. Μετά τον πρωθυπουργό και τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Κάτσε να μας πει, ρε παιδί μου. Η κυρία Παγώνη, τι ώρα θα το κάνει. Κάτσε μισό λεπτό. Θα το κάνει, γιατί φοβάται. Δεν κατάλαβα, κύριε Πορτοσάλη, θα το κάνω αν είναι ασφαλές. Εγώ δεν αρνήθηκα. Θέλει να σας δει να το κάνετε όλοι. Για να πάω και εσύ σε εμβόλιο. Εγώ έκανα τις γρήψεις, εσείς το κάνετε. Εγώ το κάνω. Άρα πείτε μας πότε θα το κάνει ο λαός, αν όλα πάνε καλά. Αν όλα λοιπόν πάνε καλά, πιστεύω ότι μέχρι τον Ιούνιο, όλες οι ομάδες... Του Αγίου Πνεύματος, σας είπα εγώ. Άρα πάμε διακοπές φέτος. Και πνεύματος. Να σας πω και κάτι άλλο. Μην νομίζετε εσείς όλοι εδώ ότι κάνουμε και τα εμβόλια και ότι ο ιός άνοιξε την πόρτα και έφυγε από την Ελλάδα. Ο ιός θα είναι εδώ, όπως όλοι οι, και δεν ξέρουμε σιγά σιγά πώς θα συμπεριφέρεται και μετά. Άρα ο ιός λέτε, εδώ θα είναι. Λέτε λοιπόν καταληκτική πάνω κάτω ημερομηνία, αν πάνε όλα καλά, Ιούνιο να το κάνει ο λαός. Όλοι και να... Πάμε να έχουμε σχεδόν τελειώσει. Συγγνώμη, τον Ιούνιο θα έχουμε φτάσει σε αυτό το 60% που θέλουμε για να πούμε ότι είμαστε περίπου ασφαλείς. Περίπου στο 60%. Μάλιστα. Περίπου. Τον τίτλο που δώσατε μόλις τον βλέπετε στην τηλεόραση τώρα, κυρία Παγώνη. Βλέπετε τι λέει για το Πάσχα. Τώρα, το για το Πάσχα. Ναι, ναι, το έχω πει μέρες. Αν είναι τον Ιούνιο, καταλαβαίνουμε ότι και το Πάσχα. Του Αγίου Πνεύματος να είναι έτσι και το Πάσχα. Πάμε για Ιούνιο. Σας απολύτως σας αρέσει, δηλαδή να λέμε τα πράγματα ωραία απλώς για να δεν ξέρω αν για να γίνουμε αρεστοί. Εσάς που σας αρέσει η στατιστική και φιλοξενείτε τους στατιστικολόγους. Τι λέει. Διάβαζα χθες την Καθημερινή μια έρευνα των κυρίων. Όχι από τον Γιώργιο το εμβόλιο στην Ελλάδα, δεν είπα εγώ αυτό. Ότι θα έχει εμβολιαστεί το 60% του πληθυσμού. Το εμβόλιο για το λαό, λέμε. Υπάρχει μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα μελέτη των κυρίων Ατσαλάκη, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και του κυρίου Τσούμπρη, είναι απόφυτος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Που λέει τώρα είμαστε στο τρίτο κύμα, το οποίο κύμα ήρθε. Στο τρίτο είμαστε. Τρίτο κύμα. Προτού προλάβει το τρίτο κύμα πάνω από το δεύτερο κύμα πανδημίας. Και υπάρχει περίπτωση προτού τελειώσει το τρίτο να έρθει το τέταρτο. Εξαρτάται. Επιμένω σε αυτό που λέει την ατομική συμπεριφορά, δηλαδή. Αυτό λέει. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν δύο μελέτες, εμείς ακόμα εδώ δεν έχουμε τέτοια δεδομένα, που λένε από το εξωτερικό αυτές τις μελέτες ότι υπάρχει μετάλλαξη προς το χειρότερο. Αν αυτή ισχύει η μετάλλαξη προς το χειρότερο, τις δύο μελέτες δηλαδή του ιού, πιο θανατηφόρος του ιού, είναι πιο μολυσματικός. Εάν πραγματικά ισχύει αυτό, το οποίο εμείς δεν έχουμε αποτελέσματα, το ψάχνουμε, δεν το ξέρουμε ακόμα εδώ στην Ελλάδα. Ο κ. Σαριγιάννης μας είπε πριν ότι είναι μεν πιο μεταδοτικός, αλλά λιγότερο θανατηφόρος. Είναι λιγότερος, αλλά θα το δούμε. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε αποτελέσματα αυτό στη χώρα μας. Αυτό τι θα σημάνει αν τελικά ισχύει. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι πιο μολυσματικός, τα πράγματα θα είναι πιο... Δηλαδή, θα αργήσουμε ακόμα. Δεν θα είναι διαρκείας, τόσο εύκολα. Δεν έχουμε το παράθυρο των δύο εβδομάδων. Λοιπόν. Διαρκείας. Αυτό λέει λοιπόν, εννοεί. Κλειστών διαρκείας. Θέλουμε λοιπόν να το δούμε και αυτό. Τι σημαίνει, μισό λεπτό να αφήσουμε το πει. Τι σημαίνει θα αργήσουμε λίγο στην περίπτωση δηλαδή, που όντως υπάρχει μετάλλαξη. Δηλαδή, επειδή είναι πιο μολυσματικός ο ιός, θα έχουμε περισσότερο τα κρούσματα και θα κρατήσει περισσότερο. Αυτό είναι τι το θα κρατήσει το περισσότερο, κυρία Κουπαδάκη. Αυτό όμως δεν το ξέρουμε στη χώρα μας, το ξέρουμε. Ποιο θα κρατήσει περισσότερο. Λοιπόν, ακούστε. Το lockdown, επειδή... αυτό προσπαθεί να σας βγάλει ο Άρης τώρα. Ο Άρης προσπαθεί πολλά να μου βγάλει, αλλά εγώ δεν λέω. Ο Άρης κινδυνολογεί, κύριε Παγκόσμιο. Λοιπόν, αυτό είναι. Το διατάκτα είναι ότι μπορούμε να γιορτάσουμε έτσι με μέτρο και να καταλάβουμε ότι είναι Χριστούγεννα. Εσείς ούτε στη θάλασσα δεν μας αφήσετε να πάμε, αν σας ρωτήσουμε. Θα μας πείτε ούτε στη θάλασσα. Γιατί και εκεί μεταδίδεται στην παραλία. Για πότε λες το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Λάθος, γιατί με είχατε ρωτήσει πέρσι στο καλοκαίρι και σας είπα ότι βεβαίως θα πάτε να κάνετε μπάνιο. Πέρσι βεβαίως είχατε δίκιο. Γιατί είχαμε βγει από το Μάρτιο όμως. Και είδαμε τα χαΐρια μας όταν γυρίσαμε το Σεπτέμβριο, κυρία Παγώνη, που μας στείλατε για μπάνιο.
Και διακοπές. Μετά μα στείλετε για ψάρι σε σπίτι. Και στην παραλία με μάσκα. Το είπε, το είπε. Το είπα εγώ αυτό, αλλά δεν με ακούγατε. Για να είμαστε συνεπείς. Και μάλιστα είχα πει ότι αν το είπε και κοροϊδεύει. Είχε μπει 1,5 μήνα πιο μπροστά. Και γελούσαμε. Γελούσαμε το θέμα, ρε Άρη. Με το μαγιό και τη μάσκα. Γελίο το θέμα. Εγώ δεν φόρεσα μάσκα. Λέω όμω το είπε η κυρία. Η κυρία Παγώνη λέει φόρεσε μάσκα στην παραλία. Το είπαν κι άλλοι. Η κυρία Παγώνη δεν πήρε στην παραλία. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν πήγατε φέτος πουθενά. Ούτε στα πιτσόπαρα πήγε. Δηλαδή, σαν τον κύριο Τσιόδρακη, εσείς δεν κυκλοφορήσατε καθόλου. Τι να κάνουμε, κάποιοι δεν κυκλοφορούμε τώρα τελευταίως. Αφήνουμε τους άλλους να κυκλοφορήσουν. Από πότε έχετε να πάτε για φαγητό έξω, δηλαδή, κυρία Παγώνη, προσέξτε τι θα πείτε. Όχι, εγώ έχω πάει για φαγητό έξω με τη μάσκα μου μέχρι να μας σερβίρουν. Όχι, αυτά να λέμε. Μέχρι που κλείσαν τα μαγαζιά. Μέχρι που κλείσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγαμε στα Ουζερή με τις φίλες μου κανονικά, με τη μάσκα μας, βγάλαμε τη μάσκα, φάγαμε, την ξαναβάλαμε, φύγαμε. Και δεν καθίσαμε και πολλές ώρες όπως συνήθως τις άλλες φορές. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Τι θες, Άρη. 10 στα 10. Όχι, όχι, μιλάει κανονικά, ειλικρινά. Λοιπόν, να μας πείτε λίγο, κυρία Παγώνη, τι γίνεται και σε ό,τι αφορά τους διασωληνωμένους. Γιατί βλέπουμε και εκεί ότι δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει από τους 200 πια. Εκτιμάτε ότι θα δυσκολέψει και άλλο το πράγμα. Αυτές τις μέρες θα δυσκολέψει. Μετά πιστεύω με τα αποτελέσματα που θα έχουμε από τα μέτρα ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εσείς βλέπετε δηλαδή ένα δεκαήμερο δύσκολο μπροστά μας, αυτό που είπατε στην αρχή, έτσι είναι. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το δεκαήμερο, Αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Θέλετε να πω κάτι? Εγώ καταρχήν μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου, νοσηλευτές και γιατρούς, οι οποίοι και αυτό τον καιρό, χωρίς να μιλάνε, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και είναι στα νοσοκομεία. Και σας είπα κάτι προηγουμένως, που δεν ξέρω πόσο το αξιολογεί ο καθένας, ότι αυτή τη φορά δεν μειώθηκαν οι προσέλευση ασθενών no-COVID. Κανονικά οι άνθρωποι έρχονται και καλά κάνουν, γιατί πρέπει να έρθουν να εξυπηρετηθούν και να νοσηλευτούν και να μπουν διαγνώσεις, που σημαίνει ότι εμείς ζοριστήκαμε πάρα πολύ αυτή την εποχή. Τα νοσοκομεία έχουν ζοριστεί τόσο πολύ που μόνο όσοι είναι μέσα και ξέρουν τι γίνεται μπορούν και μιλάνε. Οι υπόλοιποι από τα γραφεία τους και από τα αυτά τους δεν ξέρουν τι γίνεται. Υπήρξε γιατρός ο οποίος βρέθηκε μπροστά στο δίλημα ποιον να διασωληνώσω και ποιον όχι? Αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά αν συνεχίζαμε, και να το πούμε αυτό. Αν δεν κλείναμε. Αν συνεχίζαμε και δεν. Το νοσοκομείο ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αν συνεχίζαμε, μπορεί και να φτάναμε. Γιατί αν είδατε, μέσα σε 4-5 μέρες υπήρχαν τριπλασιασμοί κρουσμάτων. Φτάσαμε από 300 που ήταν νοσηλευόμενοι, 2.055, και νομίζω με τη χθεσινή εφημερία πρέπει να πήγε στους 2.100. Αυτό όμως μπορώ λίγο να υπογραμμίσω ακόμη περισσότερο αυτό που λέει ότι το νοσοκομείο δεν σταμάτησε να λειτουργεί. Και ότι λειτουργεί για όλες τις ασθένειες. Αυτό απαντά σε κάποια άλλα πράγματα που ακούγονται. Δεν θέλω να την εμπλέξω στην πολιτική, στην τρέχουσα αντιπαράθεση. Απλώς είναι η μαρτυρία της είναι πολύ σημαντική σε αυτό το σημείο. Ότι δηλαδή το νοσοκομείο δουλεύει για όλα. Δεν δουλεύει μόνο για ένα. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να μας πείτε τι χρειάζεται στα νοσοκομεία, κύριε Παγώνη, διότι ακούμε διάφορα από εδώ και... Η αλήθεια είναι η εξής, γιατί ακούμε διάφορα και κάποτε εμείς οι γιατροί έχουμε αρχίσει που δουλεύουμε στα νοσοκομεία και ξέρουμε κάθε μέρα τι γίνεται, αρχίζουμε και βαριόμαστε και εκνευριζόμαστε και δεν μπορούμε να τα ακούμε. Και εμείς βαριόμαστε. Λοιπόν, τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή χρειάζονται οι προκηρύξεις που έχουν γίνει να γίνουν τόσο πολύ γρήγορα οι κρίσεις, που αυτά τα άτομα να έρθουν στο νοσοκομείο. Οι προσλήψεις, στο μόνιμο νοσοκομείο. Πόσες προσλήψεις χρειάζεστε? Τόσο του ιατρικού και όσο και του νοσηλευτικού. Έχετε κάνει μια εκτίμηση αριθμού, πόσο χρειάζεστε? Αν σας πω τους αριθμούς, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή η αριθμή αυτή, γιατί όταν μιλάμε για 6.000 κενές οργανικές θέσεις γιατρών, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να γίνουν. Το μαζεύουμε και ένα λεπτό, θα σας πω. 6.000 κενές οργανικές θέσεις γιατρών. Και 25.000 υπόλοιπου προσωπικού, νοσηλευτές, διοικητικοί κλπ. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε αυτό το διάστημα. Όμως, έχουν γίνει προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες πρέπει να πάνε γρήγορα, ούτως ώστε να παρουσιαστούν. Τι ημέρο μπορεί να μας φέρετε ένα χαρτί που να λέει πάνω ότι η προκήρυξη 940 πότε θέσεις είχαν γίνει οι προκηρύξεις αυτές. Όταν έφυγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο και μόλις ήρθαν μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το 19. Τις προχώρησαν αυτές, αλλά έχουν αργήσει οι διαδικασίες για να παρουσιαστούν όλοι αυτοί οι γιατροί στα νοσοκομεία. Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν παρουσιάστηκαν ακόμα στα νοσοκομεία. Να απαντήσω στον κύριο Πορτοσάλτη. Ναι.
Οι προσλήψεις που λέτε εσείς είναι επικουρικό προσωπικό μαζί σύνολο. Το επικουρικό προσωπικό, κύριε Πορτοσάλτε, λύγει σε κάθε 4-5 μήνες, 7 μήνες, λήγουν οι συμβάσεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, όλη αυτή η ιστορία. Φεύγω, ξαναγυρίζω, ξαναμένω, ξαναπάω από εκεί, αλλάζω νοσοκομείο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο έτσι. Τα νοσοκομεία για να λειτουργήσουν θέλουν συγκεκριμένους γιατρούς, συγκεκριμένο οργανόγραμμα, ναι, οργανισμό. Εδώ όμως έχουμε ένα θέμα. Γραφειοκρατία, μισό λεπτό. Αυτά που λέτε, δηλαδή η πρόθεση, μισό λεπτό. Υπάρχει να προσληφθεί, αλλά η γραφειοκρατία δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή ισχύει, ρε, τώρα το είδες αυτό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Συμφωνώ, εμάς μας ενδιαφέρει τα νοσοκομεία. Ένα κράτος 95 δις δεν μπορεί να κάνει 10 προσλήψεις. 95 δις κοστίζει. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.